Γεια σας. Είμαι ο Κατσούλας Χριστός και με την εργασία μου, ο μετασχηματισμός των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας σε οργανισμούς μάθησης, λαμβάνω μέρος στις συνεργασίες του συνέδριου του νέου παιδαγωγού. Θα ξεκινήσουμε με έναν ορισμό των ΣΔΕ, των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, όπου βλέπουμε ότι ο θεσμός αυτός αναπτύχθηκε στα πλαίσια του τρίτου στόχου της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής σχετικά με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι σχολεία, ταχύρυθμα, τυπικής εκπαίδευσης, όπου μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν ενήλικα άτομα άνω των 18 ετών. Η φοίτηση έχει διάρκεια 18 μήνες, 2-9 μήνα, και οι απόφοιτοι λαμβάνουν τίτλο σπουδών εισάξιο με το απολυτήριο γυμνάσιο. Βασική ιδέα στην οποία στηρίχθηκε ο θεσμός των ΣΔΕ είναι η διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, η οποία έχει πλέον εξελιχθεί σε κοινωνία γνώσης, σύμφωνα με τον Σταμέλο και τον Βασιλόπουλο το 2004. Η σημασία του μετασχηματισμού των ΣΔΕ και τα ωφέλη, τα οποία προκύπτουν από αυτό. Η έννοια του οργανισμού που μαθαίνει αρχίζει και βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη εφαρμογή στον χώρο της εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι οι σχολικές μονάδες εξακολουθούν να μεταδίδουν και να παράγουν γνώση, ωστόσο ο στόχος τους είναι πλέον να μετασχηματιστούν στους οργανισμούς μάθησης, έτσι ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητά τους, καθιστώντας τις λειτουργικές και αποτελεσματικές, προσαρμοζόμενες στις νέες απαιτήσεις του καιρού. Ο οργανισμός της μάθησης είναι μια έννοια με πληθώρα ορισμών, η οποία διαμορφώθηκε από την έννοια της κοινωνίας της γνώσης και περιτύει στους κόλπους της την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα, την αυτοαξιολόγηση και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Στόχος του οργανισμού μάθησης είναι η αύξηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, η συνεχής υποκίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού, να μαθαίνει μέσα από την έρευνα, το ρίσκο, την καινοτομία και την αυτοβελτίωση. Άλλωστε, η διακήρυξη των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την εκπαίδευση και οι απόψεις των μελετητών αναφέρουν ότι ο μετασχηματισμός του οργανισμού σε οργανισμό μάθησης είναι αναγκαίος όχι μόνο για να αναμορφωθεί το εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και να ανακάμψει οικονομικά ο οργανισμός. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο μετασχηματισμός της μονάδας και συγκεκριμένα των ΣΔΕ δεν είναι εύκολος. Υπάρχουν εμπόδια εξωτερικά, όπως ο ανταγωνισμός, η οικονομική αστάθεια που επικρατεί στη χώρα μας, καθώς και εσωτερικά, όπως η υφιστάμενη κουλτούρα του οργανισμού, η αντίσταση των μελών στην αλλαγή και η αδυναμία αναγνώρισης και διόρθωσης των προβληματικών παραδοχών τους, όπου καθιστούν τη μεταβολή της μονάδας μια δύσκολη διαδικασία. Οφέλη του μετασχηματισμού. Το πρώτο και βασικότερο όφελος του μετασχηματισμού της μονάδας είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών. Είναι αποδεδειγμένο ότι η συνεχής μάθηση θεωρείται η βασική αιτία της κατανόησης των δράσεων του ατόμου, δεδομένου ότι όταν το άτομο μαθαίνει, έχει ως προσδοκία του να μετακινηθεί από το σημείο που βρίσκεται σε ένα άλλο ανώτερο, όπου θα έχει διευρυμένους στόχους και προσδοκίες μάθησης. Δεύτερο όφελος. Η μετάβαση της σχολικής μονάδας σε οργανισμό, όπου μαθαίνει, ωφελεί στην αλλαγή της υφιστάμενης κουλτούρας, η οποία στην παρούσα σχολική μονάδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως άκρος ισχυρή. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει μεγάλη συνάφη ανάμεσα στην αλλαγή κουλτούρας του οργανισμού και στη βελτίωση και αποτελεσματικότητα του ιδίου του οργανισμού. Τα στοιχεία της οργανωτικής κουλτούρας που επιδρούν θετικά στο μετασχηματισμό του ΣΔΕ σε οργανισμό μάθησης. Στην ανασκόπηση βιβλιογραφική που έγινε, προκύπτει ότι οι διαστάσεις και τα στοιχεία που προωθούν το μετασχηματισμό της μονάδας σε οργανισμό μάθησης είναι τα εξής. Πρώτον, το περιβάλλον. Δεύτερον, το όραμα και οι στόχοι του οργανισμού. Τρίτον, η συνεργασία μεταξύ των μελών. Τέταρτον, η ανάληψη πρωτοβουλειών και συνάμα ρίσκων που προκύπτουν από αυτές. Πέμπτον, η αναθεώρηση και η αξιολόγηση σε επίπεδο βάσης.
και έκτον η αναγνώριση και ενδυνάμωση του οργανισμού, απόρρια όλων των παραπάνω. Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι για να μετασχηματιστεί η παρούσα και κάθε σχολική μονάδα σε οργανισμό μάθησης, θα πρέπει τα στελέχη να δώσουν έμφαση σε συγκεκριμένες διαστάσεις, όπως πρωτίστως στο όραμα και τους στόχους της μονάδας, καθώς και στο περιβάλλον της, τόσο εξωτερικό όσο και εσωτερικό. Αυτό εξηγείται διότι η κάθε μονάδα δεν διαθέτει όραμα και συγκεκριμένους στόχους, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ των μελών, τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. Η μονάδα ουσιαστικά στον ελληνικό χώρο είναι και ακολουθεί την παραδοσιακή μορφή. Άρα αντιστέκεται στενάρα σε οποιαδήποτε καινοτομία. Ο ρόλος της ηγεσίας στο μετασχηματισμό των ΣΔΕ σε οργανισμό μάθησης. Οι περισσότεροι μελετητές αναφέρουν ότι η έννοια της ηγεσίας έχει μεγάλη σημασία στον οργανισμό της μάθησης. Ο Στόγκτιλ αναφέρει ότι τον πλέον κλασικό ορισμό για την έννοια της ηγεσίας είναι ότι η ηγεσία ως μια διαδικασία επηρεασμού των δράσεων μιας οργανωμένης ομάδας ατόμων, έτσι ώστε να εργαστούν πρόθυμα για την επίτευξη των ομαδικών στόχων. Από τον παραπάνω ορισμό σημαίνει κανείς ότι η ηγεσία είναι μια συνεχής διαδικασία επιρροής, μια ικανότητα του ατόμου να επιδρά πάνω στη συμπεριφορά των άλλων, να την επηρεάζει και προφανώς έτσι, να την αλλάζει ή να την μετασχηματίζει σε μικρό βαθμό. Παραδοσιακά η άποψη που κυριαρχεί για τους ηγέτες είναι ότι πρόκειται για άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία λειτουργούν στα πλαίσια της διοίκησης του οργανισμού. Σήμερα, στην προσπάθεια του μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών οργανισμών στους οργανισμούς μάθησης, ο ρόλος του διαφοροποιείται σημαντικά από τον διοικητή της μονάδας και αναλαμβάνουν το ρόλο του ηγέτη, χρησιμοποιώντας κυρίως πρακτικές οι οποίες υιοθετούν το στυλ της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Πρόκειται για πρακτικές οι οποίες προωθούν το όραμα για βελτίωση και αποτελεσματικότητα της μονάδας, καθώς και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτών. Το μετασχηματιστικό στυλ της ηγεσίας που υιοθετείται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι ουσιαστικά ο συνιστόμενος τρόπος ηγεσίας για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι οποίοι επιθυμούν να μετασχηματιστούν σε οργανισμούς μάθησης στα πλαίσια μιας οργανωσιακής μάθησης. Η μετασχηματιστική ηγεσία αποτελείται από τις εξής διαστάσεις, τις οποίες ο ηγέτης οφείλει να ακολουθεί σε όλη την πορεία του. Πρώτον, την επιρροή που ασκεί. Δεύτερον, το κίνητρο το οποίο δίδεται. Τρίτον, την διέγερση, την οποία μεταφέρει στους υφιστάμενους. Και τέταρτον, την ίδια τη μάθηση, η οποία θα πρέπει να μετασχηματιστεί. Με βάση τα παραπάνω, ο ηγέτης του σχολείου της δεύτερης ευκαιρίας είναι εκείνος που σχεδιάζει την δράση του, θα πρέπει να διδάσκει, να εμπνέει και να παρακινεί τους συνεργάτες του προς τη βελτίωση της μονάδας, καθιστώντας την τελευταία ανοιχτή στην κοινωνία και ευέλικτη. Ωστόσο, τα παραπάνω δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν, εάν ο διευθυντής δεν αλλάξει πρωτίστως την κουλτούρα της μονάδας, της σχολικής μονάδας, διότι η αλλαγή επέρχεται μόνο μέσα από την άσκηση της εξουσίας. Ολοκληρώνοντας και φτάνοντας στα συμπεράσματα, καταλήγουμε στο εξής, ότι ο εκπαιδευτικός οργανισμός είναι ένα δυναμικό υποσύστημα το οποίο έχει την ικανότητα της οργάνωσης, της ανάπτυξης και γενικότερα του μετασχηματισμού του οργανισμού μάθησης. Λειτουργεί στη βάση της οργανωσιακής κουλτούρας και για να λειτουργήσει αποτελεσματικά χρειάζεται κοινό όραμα και στόχος και πρωτίστως και το σημαντικότερο από όλο συνεργασία μεταξύ των μελών του, τα οποία θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, θα επικοινωνούν και στα οποία θα διαχέονται καλές εκπαιδευτικές πρακτικές μέσα από μια συνεχή εκπαίδευσή τους, που με τη σειρά της θα προωθήσει την κουλτούρα της αλλαγής. Σε αυτά τα πλαίσια, η μονάδα είναι ικανή να εξελιχθεί από άκρως γραφειοκρατική, ακολουθώντας το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε έναν οργανισμό
ανοιχτό στο κοινωνικό σύνολο, έναν οργανισμό διαβίου μάθησης, στο οποίο ο διευθυντής θα είναι ο leader, ακολουθώντας τη μετασχηματιστική προσέγγιση της ηγεσίας. Ο διευθυντής είναι εκείνος ο οποίος θα θέσει τους στόχους της μονάδας, θα αναπτύξει το όραμά της, έτσι ώστε μέσα από την συνεχή μάθηση ο οργανισμός να γίνει λειτουργικός και πιο αποτελεσματικός, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτόν, κυρίως για τους εκπαιδευόμενους, αλλά και δευτερευόντως για την κοινωνία στην οποία βρίσκεται και λειτουργεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.